Πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο, τον οποίο φιλοξενούμε σήμερα στην τηλεφημερίδα μας με μεγάλη χαρά φυσικά. Την ευχή σας πρώτα απ' όλα, Σεβασμιότατε. Του κυρίου. Καλό υπόλοιπο στην 40η. Υπόλοιπο. Μιλάμε μαζί σας γιατί ενημερωθήκαμε για τη μεγάλη προσπάθεια που κάνετε για την Τράπεζα Τροφίμων της Καταφυγής. Συγκεντρώνεται ήδη, έτσι δεν είναι, αυτή την περίοδο. Ήδη ξεκινήσατε από σήμερα, αν δεν κάνω λάθος. Ξεκινάμε από την Κυριακή για την ακρίβεια, 27 Νοεμβρίου, και τελειώνουμε Κυριακή 4 Δεκεμβρίου. Όταν μιλάμε για αγάπη, ειδικά αυτές τις ημέρες, Σεβασμιότατε, πρέπει να το έχουμε στο νου μας λίγο παραπάνω, έτσι δεν είναι? Ακόμη και αν δυσκολευόμαστε και αν έχουμε τα προβλήματα που έχουμε, που όλοι έχουμε, πρέπει να θυμόμαστε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν την δική μας ανάγκη. Γι' αυτό και κάθε χρόνο στην Μητρόπολη Άρτης, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αυτή την περίοδο κάνουμε αυτή τη συγκέντρωση τροφίμων προκειμένου εμπράκτως να δείξουμε την αγάπη μας, γιατί σας θυμίζω στο Ιερό Ευαγγέλιο λέει ότι αν κάποιος πεινάει και του πεις φύγει και θα προσευχηθώ για σένα, δεν το χορταίνεις, πρέπει να του δώσεις και υλική βοήθεια. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε όση δυσκολία και αν υπάρχει, διότι όταν μοιραζόμαστε τον πόνο του άλλου αισθανόμαστε κι εμείς πιο πολύ τη χάρη του Θεού, η οποία μας ενισχύει στις δικές μας δυσκολίες. Οπότε από την Κυριακή 27 Νοεμβρίου, για να πούμε για τους τηλεθεατές τώρα, ως και την Κυριακή, ανήμερα της Αγίας Βαρβάρας, 4 Δεκεμβρίου, θα συγκεντρώνεται τρόφιμα πού? Είναι στο πνευματικό κέντρο του Αγίου Δημητρίου, του Μητροπολιτικού Ναού δηλαδή. Επίσης εκεί που είναι η Τράπεζα Τροφίμων Καταφυγής, στην οδό Στρατηγού Κατσιμήτρου, στο Τρίγωνο. Και επίσης, αν κάποιος δυσκολεύεται και για τα δύο, θα μπορούσε και στον ιερέα της ενορίας του να αφήσει τα τρόφιμα, προκειμένου ο ιερέας να φροντίσει να έρθουν στην καταφυγή, στην Τράπεζα Τροφίμων Καταφυγή. Έχουμε πάρα πολλές οικογένειες στις οποίες βοηθάμε. Βεβαίως βοηθάμε και τα ιδρύματα εδώ, ιδίως το γυροκομείο, δηλαδή εννοώ τα λέω ιδρύματα, το γυροκομείο της Μητροπόλεως με τρόφιμα, διότι ιδίως αυτή την περίοδο, το ξέρετε πολύ καλά και οι τηλεθεατές νομίζω μπορούν να το καταλάβουν, έχουν πάει ώρα πάρα πολύ ψηλά σε τιμές, είναι πολύ ακριβά τα πράγματα και οι δυσκολίες είναι δυστυχώς ανυπέρβλητες. Όμως όπου υπάρχει αγάπη, νομίζω ότι τα προβλήματα με τη βοήθεια του Θεού θα τα ξεπεράσουμε και θα προχωρήσουμε μπροστά. Να ζητήσουμε την ευχή σας και πάλι, Σεβασμιότατε, ήταν μεγάλη μας χαρά που επικοινωνήσαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ χαίρομαι και ο Θεός να σας δίνει δύναμη να συνεχίσετε αυτό το έργο το εκκλησιαστικό το οποίο κάνετε. Παίρνουμε κι εμείς κουράγιο από τη δική σας την προσπάθεια και είναι πολύ σημαντικό ότι μας δίνετε τη δυνατότητα να επικοινωνούμε με το δικό σας το κοινό, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να στέλνουμε αυτά τα μηνύματα τα οποία κατ' ουσίαν είναι μηνύματα εκκλησιαστικά και πνευματικά. Όσο και αν καμιά φορά όπως τώρα παραδείγματος χάρη αναφερόμαστε σε υλικά άγαθα. Σκοπός μας, έχει πει και άλλωστε ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάση Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος, είναι να κάνουμε την ύλη πνεύμα. Ευχή σας. Ο Θεός να σας ευλογεί. Καλό υπόλοιπο στην Αγία 40η. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτης, λοιπόν, κύριος Καλίνικος, πλησιάζουν οι Άγιες Ημέρες των Χριστουγέννων, εντατική προσπάθεια και εκεί από την Ιερά Μητρόπολη Άρτης. Ήδη υπάρχει ανάρτηση στην ιστοσελίδα μας, που μπορείτε να μπείτε και να δείτε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να βοηθήσετε, ακόμη και αν δεν είστε από εκεί, από την Άρτα. Μπορείτε να δείτε στη σελίδα μας το δημοσίευμα, όπου υπάρχουν και τραπεζικοί λογαριασμοί. Ένας τρόπος υπάρχει. Ό,τι περισσεύει στον καθένα, κάντε το τώρα, ειδικά αυτές τις Άγιες Ημέρες. Ακούσατε τώρα που έχουν ακριβήνει και το βιώνουμε. Τα πάντα λοιπόν, ακόμη περισσότερο από ποτέ, πρέπει να ενισχύσουμε το έργο της Εκκλησίας μας. Τώρα πάμε να συνεχίσουμε και αφού μιλάμε για την Εκκλησία μας, η Εκκλησία μας σήμερα φυσικά τιμά, όπως είπαμε και πριν, την Αγία Εκατερίνη, γιορτάζει η πόλη της Κατερίνης. Χθες και σήμερα παρακολουθήσατε απευθείας μεταδόσεις από τον Καθεδρικό Ναό Θείας Αναλήψεως στην Κατερίνη, από την 4Ε. Θα παρακολουθήσουμε ένα μικρό βίντεο σήμερα, ένα αφιέρωμα για την Αγία Εκατερίνη και επιστρέφουμε πάλι εδώ. Θα πάμε στην Καρδίτσα. Εκεί μας περιμένει ο κύριος Ευθυμιάδης, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Διεθνούς Χοροδιακού Φεστιβάλ της Καρδίτσας, το οποίο ξεκινά σήμερα.